και τα πάντα πληρώνοντας αδρός των αγαθών της ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης χειλίδος και σώσον αγαθέντα ψυχάς ημών. Για να μπορούμε στο δρόμο μας της Σαρακοστής να δυναμώσουμε πνευματικά και να φτάσουμε επάξια στην Ανάσταση του Κυρίου. Και τούτο ειδώντες τον καιρό, ότι η ώρα ημάς ήδη εξύπνου, εγεθήν εν γάρ εγκύτερο λιμών η σωτηρία ή ότε επιστέψαμε. Η νύξ προέδωψε δε ημέρα ίγκυκεν. Αποθώμεθα ούτε έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός. Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομε μη κόμις και μέθες, μη κήτες και ασεργίες, μη έλλειδη και ζήλο, αλλά ενδύσαστε του Κυρίου Ιησού Χριστόν και τη σαρκός πρόνοια μη ποιείστε εις επιθυμίας. Τον δε ασθενούντα την πίστη προλαμβάνεστε μη ή διακρίσεις διαλογισμών. Ως μεν πιστεύετε φαγήν πάντα, ο δε ασθενών λάχανα εστί. Ο εστίον το μη εστίοντα μη εξουθενήτω και ο μη εστίον το εστίοντα μη κρινήτω. Ο Θεός γάρ αυτόν προσελάβετο. Συ τις ή ο κρίνων αλότριον ηκέτη, το ιδίο Κυρίο στίκη ή πίπτη. Σταθήσετε δε, δυνατός γάρ έστει ο Θεός στήσε αυτόν. Θα πει από ό,τι ακούσαμε, το Αποστολικό Ανάγνωμα μας λέει ακριβώς ορισμένα σημεία που πρέπει να εντοπίσουμε για να δούμε, όπως είπα και πρωτήτερα, πώς θα φτάσουμε επάξια στην Ανάσταση του Κυρίου και να γευτούμε κι εμείς Ανάσταση που τόσο πολύ ανάγκη την έχουμε μέσα στη ζωή αυτή, που με τα έργα μας και τη ζωή που κάνουμε μόνο Ανάσταση δεν έχουμε. Για να δούμε ακριβώς, έχω πάρει ορισμένα σημεία του Αποστολικού Αναγνώματο και θα σταθούμε να δούμε τι ακριβώς μας λέγουν προς νοθεσία πνευματική όλο μας. Και τούτο ειδώντες τον καιρό, ότι η ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγεθύνε. Δηλαδή, θέλει να μας πει απλά ότι εφόσον βλέπουμε ότι ο καιρός είναι κοντά μας, πολύ κοντά μας, και δεν υπάρχει ο καιρός να μας περιμένει, διότι κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει το αύριο, όπως λέει και ο Κύριος, ήδη και η Βασιλεία των Ουρανών, τώρα είναι η Βασιλεία των Ουρανών για τον κάθε άνθρωπο, μας λέει πιο κάτω, ήδη εξύπνου εργεθύνε, ότι πρέπει να ξυπνήσουμε από το λίθαργο που ζούμε. Δηλαδή, ζούμε μία ζωή τρυφή, κοσμική,
ανθρώπινη, μέσα στους ανθρώπους, για τους ανθρώπους. Πνευματική δυσκολευόμαστε. Για να δούμε ακριβώς σε αυτό το κομμάτι τι μας λέει ο Πατέρας της Εκκλησίας. Ακούω. Σε αυτό το δεδίο. Τι σημαίνει η ακιδεία που μας πιάνει κάποτε κατά τη διάρκεια της προσευχής ή άλλους θεαρές του έργου? Σημαίνει ότι η χάρη του Κυρίου μας αφήνει. Και ο Κύριος το κάνει αυτό όχι γιατί έπαυσε να μας αγαπά, αλλά ακριβώς για το αντίθετο. Θέλει να δείξουμε στα πράγματα τη δική μας καλή προαίρεση. Άλλοτε, η Θεία Χάρης μας υποβαστάζει όπως η μητέρα το μικρό παιδί της. Επιχειρών έρη μας. Τότε μας είναι δίπλα εύκολο να ασκούμε την αρετή. Άλλοτε όμως μας αφήνει να βγούμε μόνοι από την αρκηδία και με τα έργα μας να αξιωθούμε αυτή τη χάρη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ας λέμε με υπομονή για τον Κύριο. Ο Κύριος έδωκε, δηλαδή τη χάρη του, ο Κύριος αφύλατο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. 371. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο Πατέρας μας λέει ότι πρέπει να ξυπνήσουμε από την ακιδεία, από τον ύπνο, τον λίθαργο, αυτό το κοσμικό, το ανθρώπινο που προσπαθούμε όλοι οι άνθρωποι να ζήσουμε για να αρέσουμε στον κόσμο. Και πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας, να ξεφύγουμε από αυτό το χώρο, γιατί ο Κύριος σε πολλά σημεία λέει «Θασίτε, εγώ νενήθηκα τον κόσμο, που ο κόσμος κινείται εκ του πονηρού και ήρθα να νικήσω τον πονηρό». Και όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι μας, τον πονηρό τον ενήξε με τη σταυρωσή του και την ανάστασή του. Λοιπόν, ας κάνουμε αδέρφια έναν αγώνα και να είμαστε τουλάχιστον πνευματικά έτοιμο πόλεμοι, με το πνεύμα μας ανοιχτό, για να ακούσουμε κάθε λόγο του Κυρίου που τον έχουμε ανάγκη. Γιατί σήμερα δυστυχώς φτάνουμε να υπάρχει λοιμός από λόγου Θεού. Αλλά ας δούμε λίγο παρακάτω τι μας λέει ο Πατέρας πάλι στο ίδιο κομμάτι. Έτσι που είναι αχρειωμένη η ανθρώπινη φύση, το να αγαπάμε τον Θεό και τον πλησίον μας επιτυχάνεται μόνο με την αυταπάρνηση. Όποιος θέλει να ανταποκριθεί ενεργώς στην κορυφαία αυτή η εντολή του Ευαγγελίου, πρέπει να υποβληθεί αντίστακτα σε μεγάλες στερήσεις για χάρη εκείνων που αγαπά. Αμήν. Μη ζωνά ταύτης αγάπην ουδής έχει, είναι αντί στην ψυχήν αυτού, θεί υπέρ των φίλων αυτού. Μεγάλη αγάπη δηλαδή σημαίνει το να είσαι έτοιμος να θυσιάσεις και την ίδια σου τη ζωή για χάρη όσων αγαπάς. Εδώ βλέπουμε αδέρφια στο 252. Βλέπουμε αδέρφια ότι ο Πατέρας μας λέει ακριβώς το κομμάτι αυτό πάλι στον ίδιο χώρο με έναν άλλο όμως τρόπο, ότι για να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε γρηγορούντες, πρέπει μέσα μας να έχουμε καλλιεργήσει την αγάπη και να την έχουμε έτοιμη προς θυσία στους συνανθρώπους μας. Ας πούμε πρώτα στους οικείους μας, στους γειτόνους μας και γενικά μέσα στην ανθρωπότητα, στον κόσμο και μέσα στον κόσμο που κινούμεθα. Αυτή την αγάπη, αδέρφια, αν δεν την κάνουμε έμπρακτη στους συνανθρώπους μας, ούτε ο Κύριος θα μας γνωρίζει, αλλά ούτε και ο κόσμος θα ωφεληθεί. Όπως είπε ο Κύριος στους μαθητές, εσείς οι 12, ναι, θα είσαστε το άλλας. Και από την ώρα που ένας αναλαμβάνει να πει τη λέξη «Είμαι χριστιανός», πρέπει να είναι το άρας. Πρέπει να τον παρακαλάμε, τον Κύριο να μας δυναμώνει για αυτή την αποστολή. Εύκολο, εύκολο δεν είναι, αλλά ούτε δύσκολο είναι. Και βλέπουμε εδώ ακριβώς ένα παράδειγμα των Αποστόλων, ότι και οι Απόστολοι, ενώ ήταν κοντά στον Κύριο, στο θέμα αυτό που συζητάμε, και είδανε θαύματα, είδανε χίλια δύο πράγματα από τον Κύριο, την πίστη τη χάνανε, τρέμανε, νομίζανε ότι θα χαθούνε, ότι δεν είναι τίποτα, ότι δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Και τότε φωνάζανε «Κύριε, πρόσθεσε ημάς πίστη», που σημαίνει ότι αν οι Απόστολοι είπανε τη λέξη αυτή, εμείς πόσο πρέπει να τη λέμε συνέχεια για να δυναμώνουμε, για να μπορούμε να κάνουμε έργο θεάρεστο που τόσο λείπει από την ανθρωπότητα γενικά.
παρακάτω ο πατέρας μας θα μας πει πάλι στο ίδιο σημείο πάλι ένα άλλο κομμάτι για να το μελετήσουμε γι' αυτό. Ορίστε. Η ημέρα είναι το σύμβολο της παροδικότητος της επικείου ζωής. Αρχίζει με την αυγή, ύστερα έρχεται η κυρίως ημέρα, την ακολουθεί το σούρουπο και με την έλευση της φυτός πάει η ημέρα, έφυγε. Το ίδιο παρέρχεται και η παρούσα ζωή. Στην αρχή η παιδική ηλικία σαν το γλυκοχάραμα, κατόπιν η ενηλικίωση σαν το μεσημέρι και τέλος τα γυρατιά σαν το σούρουπο, αν ο Θεός μας αξιώσει να φτάσουμε έως εκεί και κατόπιν ο αναπόφευκτος θάνατος. Λοιπόν, ο πατέρας εδώ, βρες το 85, ο πατέρας εδώ μας λέει καθαρά κάτι που ο κόσμος πιάνεται ένοχος και πρέπει να πιανόμαστε ένοχοι, γιατί έχουμε βάλει τα πράγματα σε μία τάξη δική μας και όχι στην τάξη ακριβώς αυτή που οι πατέρες είχαν πνεύμα Άγιο και μπορούσαν και πιάνανε ακριβώς από τον ουρανό τα σημεία του Ευαγγελίου και των Αποστόλων. Και σήμερα έχουμε αυτή τη χαρά να μας εμπνεύουν αυτό το θησαυρό. Μας λέει ο πατέρας εδώ στο κομμάτι αυτό ότι δεν έχουμε κάτι δικό μας. Το σήμερα, το αύριο, το μεθαύριο, σε μήνες, χρόνια, δεν το ξέρουμε αν είναι δικό μας. Και χτίζουμε, κάνουμε, δίνουμε, παλεύουμε χίλια δύο πράγματα κάνουμε, νομίζοντας ότι ο Θεός είναι για το τέλος. Είναι για το τέλος όταν φτιάξουμε όλα τα άλλα, τότε να πούμε στον εαυτό μας, ας πάμε τώρα και κοντά στο Θεό. Εφόσον πήραμε όλα τα άλλα που είχαμε ανάγκη, το Θεό δεν τον είχαμε, ας πάμε τώρα στο Θεό για να μας δώσει μία χαρά που δεν μπορούμε να βρούμε, διότι οι άνθρωποι αυτοί εγκαταλείπονται πολλές φορές. Βλέπουμε γυροκομεία, βλέπουμε χώρους που πετιώνται οι άνθρωποι αυτοί ενώ έχουν προσφέρει πολλά. Ή άλλοι χάνονται και τα νεκροταφεία γεμίζουν και δεν είχαν την ευκαιρία, που σημαίνει ότι κανείς άνθρωπος δεν γνωρίζει το αύριο. Και ο πατέρας μας το λέει καθαρά. Σήμερα, είναι και σήμερα η βασιλεία των ουρανών. Σήμερα για τον κάθε άνθρωπο. Ακούω πολλούς ανθρώπους που λένε, θέλουν να παντρέψουν τη λέξη αυτή και να την ερμηνεύσουν ανθρωπίνως. Και στέκονται με έναν τρόπο τέτοιο, που πάνε σώνει και καλά να πείσουν τον κόσμο ότι κάτι μπορούν να προσφέρουν και αυτοί μέσα στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό ακούστε προσεκτικά τι λέει ο κόσμος ανάλογα με τον πατέρα που μας εξήγησε το τι πρέπει να κάνουμε, ότι ο καιρός δεν είναι δικό μας. Λέει ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, ότι δεν πειράζει. Και ο ληστής την τελευταία στιγμή δεν είπε το ήμαρτον, και εγώ μπορώ να το πω και μπορώ να σωθώ. Άμα και εγώ την τελευταία στιγμή πω το ήμαρτον. Είναι μία λέξη που δεν είναι σωστή. Διότι αν την εξηγήσουμε ακριβώς τι σημαίνει το ήμαρτον αυτό, θα δούμε ότι θα πιαστούμε ένοχοι. Για να το δούμε. Ο ληστής που ήταν στο σταυρό πάνω, με τον Χριστό δεν είχε καμία επαφή. Δεν είχε συναλλαγές, δεν είχε επαφές. Δεν κάνανε καθόλου παρέα. Δεν δουλέψανε μαζί για οτιδήποτε. Δεν γνωριζόντουσαν. Ο ένας ήταν μέσα στις πόλεις, ο άλλος στα βουνά, στα μονοπάτια, και μάλιστα περίμενε τους αφελείς και αυτούς που περνάγανε από εκεί δίχως προστασία για να τους χτυπήσει, για να τους κλέψει τα χρήματα. Άρα ήταν άνθρωπος το βουνό και περίμενε όπως το αρπακτικό για να κλέψει. Άρα και στις πόλεις κάτω δεν είχε πάει. Με τον Χριστό δεν είχε έρθει επαφή καθόλου, δεν τον είχε γνωρίσει. Και βλέπουμε εδώ
ότι στο σταυρό πάνω, ανεβαίνοντας και κάνει δεξιά του και βλέπει τον Κύριο με την παρουσία του Κυρίου, το βλέμμα του Κυρίου, γενικά όπως τον είδε και από αυτά που μπορεί να έχει ακούσει, που μπορεί να έχει ακούσει, λέει, Κύριε, κακός εσύ είσαι εδώ, εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα, εγώ έχω κάνει, καλός είμαι εδώ, καλός μου έχουν κάνει αυτό που είμαι εδώ, καλά να τα πάθω, δικαίως είμαι στο σταυρό πάνω, είπε ο ληστής. Εσύ δεν είσαι δικαίως, πιστεύω σε σένα, Κύριε, είσαι αθώος, πιστεύω ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Και του λέει τότε τη μεγάλη λέξη, νύχτη μου Κύριε, όταν έρθεις σε τη βασιλεία σου. Που σημαίνει ότι ο ληστής δεν έκανε τίποτα παραπάνω από τι. Να κάνει ακριβώς το επάγγελμα που έκανε στα βουνά, το απάνω στο σταυρό. Δηλαδή, λίστεψε τον παράδεισο. Αλλά πώς το λίστεψε, αφήνοντας τη συνείδησή του, το είναι του. Εκείνη την ώρα που θα χανότανε, είδε ακριβώς το τι συμβαίνει και πίστεψε και είδε τον αληθινό Θεό. Ομολόγησε και του είπε αυτά που του είπε. Δηλαδή, μια φορά έφτανε που είδε τον Κύριο για να ομολογήσει και να σωθεί. Γιατί το είπα αυτό. Γιατί εμείς αδέρφια μου, οι άνθρωποι που είπαμε πρωτύτερα αυτά όλα, πόσες φορές έχουμε δει τον Κύριο, οι καμπάνες χτυπάνε, στην εκκλησία πάμε, οι κήρυκες, γενικά η εκκλησία μας που αναγεννά τον άνθρωπο και περιμένει κάθε άνθρωπο. Πόσες φορές πάμε και τον Χριστό δεν τον βλέπουμε και χάνουμε τις ευκαιρίες μία πίσω στην άλλη. Ο ληστής δεν την έχασε. Λοιπόν, γι' αυτό ας κάνουμε αυτό που είπε και ο πατέρας εδώ. Ο χρόνος δεν είναι δικός μας. Ο ληστής εκμεταλλεύτηκε αυτό το χρόνο. Εκεί. Βλέπουμε άλλους ανθρώπους που ανεβαίνουν στο σταυρό ή σε μία δοκιμασία άλλη προς το θάνατο. Ας πάρουμε παράδειγμα τον άλλο ληστή. Έμπαιζε με έμπαιγμους τον Κύριο. Δηλαδή δεν σεβάστηκε ούτε το δικό του χώρο που ήταν εκεί, ούτε τον Κύριο που ήταν αναμάτητος και ήθελε να εμπέξει μία κατάσταση. Άραγε ότι θα χανότανε, δεν είχε συνέστηση. Την ευκαιρία την έχασε. Εμείς που χανόμαστε ανά πάσα στιγμή, όπως είπα πρωτήτερα και τα νεκροταφεία γεμίζουν με πολλούς τρόπους. Με αυτοκίνητα, με ναρκωτικά, με την καρδιά και με χίλιους δύο τρόπους που έχει εφεύρει ο πονηρό. Άραγε πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος, είναι και η βασιλεία των αιώνων. Σήμερα για τον κάθε άνθρωπο, σήμερα ας κάνει την αρχή και να συναντήσει τον Κύριο, διότι αύριο δεν ξέρει αν θα είναι στη ζωή. Ας πάμε λίγο παρακάτω. 85. Α, ναι, 85. Έχει ακόμα ένα κομματάκι στο σημείο αυτό και να το πούμε. Πες το πούμε. Μην υπακούεις τα προστάγματα της αρκώδης. Είναι προστάγματα ολέθρου και καταστροφής. Μην επιζητείς τη σωματική ανάπαυση της τεφυλότητας της ηλικίας. Είναι προσωρινές και οδηγούν στον αιώνιο θάνατο. Η Γραφή λέγει, εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγή τον άρτο σου. Η Εκκλησία ψάλλει, στον όρθρο της Μεγάλης Τρίτης. Ψυχή, το δόθενσι, τα αλαντών φιλοπόνους έργασε, τα λέπορε. Και ο ίδιος ο Χριστός λέγει, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και διαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας μας το λέει πάρα πολύ καλά, ότι μου διαβάζεις τις δύο πρώτες γραμμές. Μην υπακούεις στα προστάγματα της αρκώδης. Ναι. Είναι προστάγματα ολέθρου και καταστροφίας. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας μας φέρνει σε ένα άλλο σημείο
επειδή έχουμε μεγάλη εισαγαπωστή και λέμε, και τι είναι αυτό, δεν πειράζει, θα φάω το κρέας, δεν πείραξα κανένα, δεν σκότωσα, δεν μύχευσα, δεν έκλεψα. Ναι, αδέρφια μου, αλλά εδώ βλέπουμε κάτι, ότι ο Χριστός, για να αναρωτηθούμε, να πούμε, και να δούμε όλοι μας ένα σημείο που το ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Ο Χριστός άραγε στη γη, γιατί ήρθε, για ποιο σκοπό ήρθε. Ήρθε έτσι τυχαία, για να κάνει ένα περίπατο, ή υπήρχε ένα συγκεκριμένο θέμα στην ανθρωπότητα που έπρεπε να κατέβει ο ίδιος για να το λύσει. Και βεβαίως υπήρχε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ποιο? Ότι εν σοφία επίησε τα πάντα. Και έκανε τον Αδάμ και την Εύα και τους έδωσε τον Παράδεισο και τους είπε, μπορείτε να απορρευτείτε από όλα και να ζήσετε τη ζωή αυτή αιώνια. Αλλά επειδή ο Θεός δεν πιέζει, αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο στη βούλησή του, τους έβαλε και ένα μικρό κανόνα, μία μικρή δοκιμασία. Όλα δικά σας, αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, από αυτό το δέντρο δεν θα φάγεται. Ο άνθρωπος δεν είχε να χάσει τίποτα, είχε τα πάντα. Και βλέπουμε εδώ ότι ακριβώς αυτό που φτάνει στον άνθρωπο για να χάσει τα πάντα, ενώ έχει τα πάντα, είναι η περιέργεια. Για να δούμε ακριβώς το τι είναι η περιέργεια. Ο Σατανάς που ήταν σαν άγγελος και έπεσε, πήρε τη μορφή του φιδιού και πήγε κοντά στην Εύα και έπιασε διάλογο. Φάγεται από αυτό το δέντρο. Μα ο Κύριος, ο Θεός, μας είπε από αυτό να μη φάμε. Και ο διάβολος, που ξέρει και διαβάλλει, αμέσως πέταξε το δηλητήριο. Ζηλεύει για να μην γίνεται μεγαλύτερη θεή από το Θεό. Και έβαλε το δόλωμα και η Εύα, που ήταν αδύνατο σημείο, άπλωσε το χέρι και πήρε το καρπό για να γίνει Θεός μεγαλύτερος από το Θεό. Και αυτομάτως βλέπουμε την πτώση. Άρα γιατί το είπα αυτό? Αν δεν γινόταν, αδέρφια μου, το προπατορικό αμάρτημα, ο Χριστός δεν θα κατέβαινε κάτω. Και βλέπουμε ότι η νηστεία είναι η πρώτη εντολή στους ανθρώπους, στον Αδάμ και στην Εύα, που πρέπει ακριβώς να κάνουμε το τυπικό της Εκκλησίας μας και το πηδάλιο των πατέρων. Για να το φέρουμε λίγο ανθρωπίνως, για να το δέσουμε. Όταν πάθουμε κάτι και πάμε σε έναν γιατρό, σε ένα νοσοκομείο, μας εξετάζουν και λέει, όχι, θα πάρετε αυτό, και μας εξαντλούν στην νηστεία. Και βλέπουμε ο πατέρας που υπόθηκε εδώ, ότι για τη σάρκα μας να μην τη χάσουμε, εξαντλούμε κάθε όριο ακριβώς και είμαστε ακριβείς στις εντολές του γιατρού της σάρκας και δεν φεύγουμε. Γιατί? Για να μην χάσουμε το σώμα. Ενώ βλέπουμε ότι η ψυχή που είναι αθάνατος στον άνθρωπο, αδιαφορούμε. Για αυτή την αδιαφορία, αδέρφια μου, ήρθε ο Χριστός στη γη να σηκώσει τις αμαρτίες όλων μας, που μέχρι σήμερα κάνουμε, και να μας δείξει το Γολγοθά και μας τον δείχνει συνέχεια καθημερινά με τη συνείδησή μας. Η συνείδησή μας όμως πρέπει να μας ελέγχει. Για να μας ελέγχει πρέπει να είμαστε παιδιά της Εκκλησίας, να είμαστε αδέρφια της Εκκλησίας και μεταξύ αδερφών αλλήλωτα βάρη σηκώνεται και ένα να γαλουχεί τον άλλον πνευματικά, για να έχουμε τουλάχιστον την πηξίδα που λέγεται συνείδηση
συνέστημα μέσα μας το τι ακριβώς κάνουμε για αυτή τη μεγάλη Σαρακοστή και να μην πέφτουμε στην αμαρτία του φαγήν. Άραγε βλέπουμε εδώ ότι δεν είναι απλό. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και πώς θα το χειριστεί ο κάθε άνθρωπος από μόνος του, όχι. Ο Χριστός άφησε τους Αποστόλους. Οι Αποστόλοι μέχρι σήμερα έχουν αφήσει τους κληρικούς μας μέσα στους ναούς, στις εκκλησίες μας και περιμένουν την κάθε ψυχή, τον κάθε άνθρωπο για να μπορεί να πάει κοντά και να πάρει μία γραμμή για να μπορεί να σηκωθεί πνευματικά. Διότι το βάρος που έχει ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να το λύσει και να το πετάξει και να το σηκώσει. Διότι ο Κύριος το είπε καθαρά στους Αποστόλους μέχρι σήμερα στους κληρικούς μας. Σας δίνω εξουσία να λύεται και να δένετε. Άραγε είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε κοντά για να λυθούμε από τα πάθη μας. Ας δούμε λίγο παρακάτω το άλλο σημείο. Το άλλο σημείο, το αποστολικό. Λέει ο Απόστολος, αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Απλά λέει ότι πρέπει να απέχουμε, να φεύγουμε μακριά από τα έργα του πονηρού, του σατανά και να βάζουμε ένδυμα το Χριστό που είναι φως. Απλά. Αλλά για να δούμε τον Πατέρα όμως ακριβώς σε αυτό το κομματάκι τι έχει να μας πει για να κάνουμε ακριβώς την τοποθέτησή μας. Ορίστε. Τι νούμερο? 391. Τα πάθη μας πρόχνουν κάθε ημέρα μέσα από τους δρόμους της ηλεκτροσύνης, στο να ενεργούμε αντίθετα προς το θέλημα του Κυρίου, να κάνουμε δηλαδή ό,τι αρέσει στον πλάνο σατανά. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ότι, όπως είπα και πρωτήτερα, ο Κύριος λέει «Θασίτε εγώ νενήθηκα τον κόσμο», που ο κόσμος εξουσιάζεται από τον σατανά και ήρθα να νικήσω τον σατανά και τον ενίκησε τον σατανά. Και βλέπουμε εμείς ότι ο Πατέρας μας καθοδηγεί να μην έχουμε επαφή, τι λέει ο Νίκος, ο Βασίλης, ο Ανδρέας, η Κατίνα, η Μαρία, τα στέκια, σε χώρους πολλούς που λένε, που κάνουν, που δίνουν χίλια και πράγματα. Για το σώμα μας σοβαρευόμαστε, ερχόμαστε εις τον εαυτό μας να δούμε και να πούμε «Α, όχι, έχω αυτό το πρόβλημα, σε παρακαλώ πρέπει να πάω να δω ποιο γιατρό θα διαλέξω για να δω, για να με κάνει καλά, τη ζωή την αγαπάω». Αν αγαπάμε αυτή τη ζωή που είναι ένα τάκ στο ρολόι, ένα τάκ και φεύγουμε, την άλλη τη ζωή που ήρθε ο Κύριος για να μας ανοίξει, που είναι αιώνια, τι κάνουμε αδέρφια? Βλέπουμε εδώ ότι ο Πατέρας ακριβώς μας λέει ότι αν πρέπει να έχουμε κάπου επαφή, ο πρώτος που πρέπει να έχουμε είναι το φως, ο Κύριος. Και ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμη το σκότος να έρχεται κοντά μας και να μην βρίσκει ανοίγματα να μπαίνει μέσα μας. Αλλά όταν δεν είμαστε στον Κύριο κοντά, και ακριβώς στην Εκκλησία που μας δυναμώνει, μας προστατεύει. Λοιπόν, είμαστε στα χέρια του πονηρού και μπορούμε να πάθουμε πάρα πολλά πράγματα, διότι ο άνθρωπος με το πνεύμα δεν μπορεί να πολεμήσει το κακό, διότι είναι σάρκα. Άρα και βλέπουμε εμείς ότι έχουμε ένα μεγαλύτερο πνεύμα, το πνεύμα το Άγιο, που μπορεί τα πάντα. Λοιπόν, ο Πατέρας μας λέει σε αυτό το χώρο να είμαστε και τότε να μην φοβόμαστε τίποτα. Για πήγαινε στο 585. Τι ωραίο πράγμα είναι να νικά κανείς τα πάθη του. Μετά την νίκη νιώθεις την καρδιά του φως, ειρήνη, δόξα. Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές όλοι μας οι άνθρωποι και εγώ
ότι όταν έχουμε ορισμένα προβλήματα και το πάρουμε το θέμα προσωπικά και πούμε όχι, δεν θα γίνει το χατήρι του πονηρού, θα αμοχθήσουμε για αυτή την αλήθεια, για αυτή τη συνείδηση, για αυτό το ηθικό. Ναι, μπορεί να κουραστούμε, να μας βρίσουν χίλια δυο πράγματα, να μας κάνουνε, αλλά όπως είναι η μεγάλη βροχή, αδέρφια, που είναι ας πούμε σαν κατακλυσμός και φοβάται ο κόσμος και χώνεται μέσα στα σπίτια του για να μην πληγεί, ξαφνικά βγαίνει μια ξαστεριά και βγαίνει ο κόσμος έξω και όχι μόνο αυτό, αλλά βγαίνει και το ουράνιο τόξο που έχει τα χρώματα του ουρανού, που αυτά τα χρώματα είναι αναπλήρωτα στη γη πάνω και είναι μόνο του Θεού, που σημαίνουν αυτά, λένε στην Παλαιά Διαθήκη, ότι παιδί μου, για το κάθε παιδί, μη φοβάσαι, εδώ είμαι εγώ. Έριξα λίγο νερό, δοκίμασα ακριβώς λίγο παραπάνω, μάλλον θα το πούμε, έκλαψε ο Κύριος λίγο παραπάνω και έριξε πιο πολλά δάκρυα κάτω να μας δοκιμάσει. Βγαίνοντας όμως το ουράνιο τόξο, λέει παιδί μου, εδώ είμαι. Λοιπόν, όταν έχουμε εμπιστοσύνη ότι πίσω από τα προβλήματα, από τις βροντές, τους καταποντισμούς υπάρχει το ουράνιο τόξο που θα μας ανοίξει και θα μας δώσει τη λύτρωση, πρέπει να έχουμε χαρά. Και αυτή η χαρά, πολλοί άνθρωποι, εδώ που είμαστε όλοι, την έχουν γευτεί από κάθε πρόβλημα σοβαρό που έχει ο κάθε άνθρωπος για να δει μέσα στον εαυτό του. Παρακαλώ. 187. Το κύριο γνώρισμα της παρούσης προς σκέλους ζωής είναι ο πειρασμός. Βλέπουμε εδώ ένα άλλο σημείο, απλό, αλλά είναι σοβαρό. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι στη ζωή αυτή θα έχουν όλο χαρές, λύπες, πειρασμούς, στεναχώριες δεν θα έχουν. Και αν είναι και κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποια χρηματική άνεση, που τη χάνει ο πατέρας τους, να ήταν κάποιος και να είναι κάποιος, πατάνε στερεά πάνω εκεί και νομίζουν ότι λύσανε το πρόβλημά τους. Δυστυχώς, αδέρφια μου, το πρόβλημα δεν λύνεται με ό,τι λεφτά και να έχεις, ό,τι περιουσία και να έχεις. Ο πειρασμός μπαίνει παντού και σε αυτούς μπαίνει. Και πολλές φορές έχουμε παραδείγματα τέτοια, τέτοια παραδείγματα που όχι μόνο μπαίνει, αλλά τους καταστρέφει και τα λεφτά τους είναι μηδέν μπροστά στη χαρά που ψάχνουν να βρούνε. Διότι ο πειρασμός μόλις τους πειράξει είναι κενή με έψιλον, αδέρφια μου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουν τον Χριστό, τον καινούριο Χριστό που ήρθε να μας κάνει καινούριους με έδημα. Είναι κενή, σκέτο, αλλάζον, ένα χώρος αλλάζον κούφιος δίχως περιεχόμενο. Άραγε βλέπουμε εδώ ότι το χρήμα δεν δίνει τη χαρά στον άνθρωπο. Αυτό που δίνει τη χαρά δεν είναι ο χρυσός, είναι ο Χριστός. Και χαρά στον άνθρωπο που είναι στο Χριστό και έχει το χρήμα και μπορεί διαμέσου του Χριστού να το χειριστεί και να πιάνει τόπο. Γιατί αν το χειριστούμε εμείς όπως θέλουμε εμείς, αδέρφια μου, δεν θα πιάσει τόπο και πολλές φορές κάνουμε κακό. Παρακαλώ. 654. Μην αγανακτείς και μη θυμώνεις με όποιον σου φέρεται μοχθηρά και άδικα. Συμπάθησέ τον, αγάπησέ τον, λέγε. Δεν είναι από μόνος του κακός μαζί μου. Είναι ένα φτωχό πλάσμα, σαν εμένα, που ο διάβολος το πειράζει. Μόλις περάσει αυτός ο πειρασμός, είναι πολύ πιθανό να ξαναγίνει ημέρος αυτός ο αδελφός μου. Συχνά είμαστε αξιολύπητα έρμεα του εχθρού που μένεται εναντίον μας και θέλει το κακό μας.
Εδώ βλέπουμε ένα σημείο άλλο που είναι, εκεί μας έχει κάνει τη μεγάλη ζημιά ο πονηρός. Εκεί πράγματι, αδέρφια, μας έχει κάνει τη μεγάλη ζημιά. Ποιο? Και άνθρωποι μέσα από την Εκκλησία, δεν τους κατηγορώ, γιατί είμαι και εγώ μέσα στην Εκκλησία και Θεός φυλάξει να μην επιτρέψει ο Κύριος να φτάνουμε τόσο πολύ κάτω, γιατί οι πνευματικοί πατέρες υπάρχουν, γιατί το πεσίν είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το να παραμείνουμε στο πεσίν είναι διαβολικό. Λοιπόν, άρα η Εκκλησία μας περιμένει για να μας ανορθώνει και να μας σηκώνει και να ταινίζουμε με αισιοδοξία τη ζωή αυτή και την άλλη ζωή. Δηλαδή, τι λέει το κομμάτι του πατέρα εκεί? Λέει ότι πολλοί άνθρωποι, λέει, τι να σου κάνω, σε συγχώρησα μια, δύο φορές, τρεις, δεν παίρνει άλλο, τι άλλο μπορώ να σου κάνω. Τώρα, άμα με ξαναενοχλήσεις, πρόσεξε, γιατί θα σου κάνω κακό. Δηλαδή, ο χριστιανός αυτός, ο άνθρωπος αυτός, που θέλει να λέγεται χριστιανός, μέσα του είχε έλεος, είχε προς τον αδερφό του δύο-τρεις φορές μόνο έλεος για να τον συγχωρήσει, ή και τρεις και τέσσερις. Από εκεί και πέρα γίνεται κριτής και φτάνει στα άκρα και πολλές φορές φτάνουμε σε κακά σημεία, δοκιμασίες, και οι φυλακές πολλές φορές γεμίζουν. Για να δούμε όμως, είναι έτσι, πρέπει να κάνουμε έτσι? Γιατί είπαμε ότι πρότυπο στον άνθρωπο είναι το πρότυπο που δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει ποτέ εις τους αιώνες. Όλα θα αλλοιωθούν, ο Θεός δεν αλλοιώνεται. Και ειδικά ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός που πήρε σάρκα σαν Θεός και ήρθε κοντά μας. Άραγε, πρέπει να είμαστε κοντά Του για να μας δυναμώνει. Και βλέπουμε εκεί ο Χριστός σαν πρότυπο στο Σταυρό πάνω, με τους πόνους που είχε, μπορούσε με πολύ ευκολία να δείξει και να πει εσύ και με βάλατε εδώ. Χώρια που ο κόσμος τότε και σήμερα ακόμα στα δικαστήρια είπανε, ο κόσμος τότε, το κρίμα, λέει, να έρθει πάνω μας και στα παιδιά μας. Αλίμονο, αδέρφια, και ο Χριστός είπε τη λέξη αυτή, που αυτή η λέξη, αν την λέμε συχνά, θα αναθεωρήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάτερ άφες αυτής, ουγάρ είδαση τι ποιούσι, που σημαίνει ότι και από τον πόνο που ήταν στο Σταυρό πάνω, που τους έβλεπε αυτούς που τον βάλανε στο Σταυρό πάνω, είχε εσπλαγνία, είχε αγάπη. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε, αν όχι του Κυρίου αυτό, διότι είναι πολύ μεγάλο, αλλά στα χείλη μας πρέπει να το έχουμε, ας κάνουμε τουλάχιστον του Απόστολου Πέτρου. Ποιο? Που όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Απόστολος Πέτρος ήταν ένας Απόστολος από τους Αποστόλους πολύ θυμώδης. Και τι έλεγε? Κύριε, πόσες φορές μπορώ να συγχωρέσω τον αδελφό μου που με ενοχλεί και με πειράζει? Και ο Κύριος του έδωσε την απάντηση. Εφτάκης, 77 άκης, δηλαδή απεριόριστα. Άραγε, του λέει, πρόσεξε, θα του συγχωρήσεις συνέχεια. Άραγε, όσες φορές και να του συγχωρέσεις εδώ, δεν κλείνεις. Διότι ο Κύριος συγχώρεσε όλη την ανθρωπότητα, όλους τους σταυρωτές, και μέχρι σήμερα συγχωράει που του βάζουν αγάθια. Είναι αγάπη. Στέκεται στο σταυρό με ανοιγμένα τα χέρια και περιμένει κάθε άνθρωπο. Και γι' αυτό λέει στον Πέτρο, εφτάκης, 77 άκης, δηλαδή απεριόριστα. Και συνήλθε ο Πέτρος και έσκυψε και είδε ότι η αποστολή του ήταν πολύ βαριά. Άραγε, αδέρφια μου, το λέω βαριά, γιατί η λέξη χριστιανός δεν είναι κάτι απλό.
χριστιανός σημαίνει χρήσης Χριστού. Χρήσης Χριστού. Χρήσης Χριστού. Εμμανουήλ που σημαίνει πάλι Χριστός, σημαίνει ο Κύριος με θυμόν ημών, όλες τις μέρες κοντά μας. Χρήσης Χριστού. Άραγε, ο κάθε χριστιανός πρέπει, όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος, καλύτερα λέει προσεύχεται να προσευχόμαστε παρά να αναπνέουμε και να προσευχόμαστε να μας δυναμώνει ο Κύριος, γιατί από μόνοι μας, αδέρφια μας, όπως είπε και ο πατέρας, είμαστε έρμια του σατανά για να μας πάει και να μας κάνει αυτά που ακριβώς βλέπουμε στην τηλεόραση και έχουμε στεναχωρηθεί, είναι γιατί ψάρουνε 1000 φάρμακα τοποθετήσεις, μιλάνε για 1000 πράγματα, βγαίνουν μεγάλοι άνθρωποι, μιλάνε για την ανθρωπότητα, πώς θα έχει την ειρήνη, την αγάπη, πώς θα είμαστε αρμονικοί ανάμεταξύ μας. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι περισσότεροι είναι καθηγητές με διπλώματα, και βλέπουμε ότι αυτή την αγάπη, για να την αποκτήσουμε, την αγάπη κάποιος άλλος την έφερε, που ήταν η άκρα αγάπη, με απλωμένα τα χέρια, ο Κύριος. Και αυτή την αγάπη δεν την έχουν στο τραπέζι ποτέ. Είναι μακριά. Και θέλουμε να έχουμε την αγάπη, την ειρήνη. Ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του στο και στο υπερό στους μαθητές, όταν συναντήθηκε για πρώτη φορά, τους είπε ειρήνη μην. Αυτή την ειρήνη την ευλόγησε ο Θεός. Και βλέπουμε από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως το Θεό να απέχει μακριά. Άραγε με αυτό τον τρόπο δεν καταφέρνουμε τίποτα. Ο Κύριος φωνάζει. Η Εκκλησία μας φωνάζει. Και θα πάθουμε αυτό που μας έφερε την παραβολή ο Κύριος τις 10 παρθένες. Την ώρα που θα έρθει για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, θα πιαστούμε στον ύπνο και θα είμαστε μωροί και θα χαθούμε και τότε δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τίποτα. Και ό,τι επιδείξεις κάνουμε στην τηλεόραση, εφημερίδες και εδώ και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, θα πει ο Κύριος, αυτά που είπατε είχανε τη σφραγίδα μου. Δεν την είχανε, δεν σας γνωρίζω, όπως είπε και στις 5 παρθένες. Λοιπόν, γι' αυτό ας προσέξουμε, αδέρφια. Παρακαλώ. Ξακούσα αυτό το τρόπο, είπε. Ναι, το είπα. 657. Και αυτό το πράγμα. Θα το προχωρήσουμε λίγο, ε. Έχει ακόμα πολύ. Και αυτό εδώ. Πες το... Α, όχι. Είπες και το όνομα, πέντε. Όχι, το πέντε. Πέντε. Στα καλά έργα των πιστών, ας ατενίζεις το φως σου, το φως του Χριστού. Το φως το φωτίζουν πάντα άνθρωπων ερχομένων στον κόσμο. Μάθε να διαβάζεις αυτά τα με αγάπη, ευχαριστώντας τον φωτοδότη Χριστό, που τόσο πλούσια λάβει στον κόσμο μέσα από τα έργα όσων του είναι αφοσιωμένοι και ζητούν τη δόξα του όνοματός του. Επειδή δεν το άκουσα, ακριβώς γιατί συζητάμε, πες το πάλι, το πέντε, δυνατά. Στα καλά έργα των πιστών, ας ατενίζεις το φως του Χριστού. Το φως το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Μάθε να διαβάζεις σε αυτά με αγάπη, ευχαριστώντας τον φωτοδότη Χριστό, που τόσο πλούσια λάμπει στον κόσμο μέσα από τα έργα όσο του είναι αφοσιωμένοι και ζητούν τη δόξα του ονόματός του. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα στοιχείο άλλο που είναι πολύ σοβαρό πάλι. Ποιο? Ας φέρουμε πρώτα το καλό παράδειγμα για να δούμε ακριβώς και τα άλλα που θα πιαστούμε ένοχοι. Βλέπουμε τον ιερό Χρυσόστομο. Τι σπουδές έκανε, τι διπλώματα είχε βγάλει, που μπορούσε να ζήσει μία ζωή τρυφή και να απολαύσει επί της γης τα αγαθά
και τη σάρκα του. Και όμως αυτά τα διπλώματα όλα, μπαίνοντας ο σπόρος η χάρις του Θεού μέσα του, είδε ότι είναι μηδέν μπροστά στη διαφάνεια του Θεού και στο φως, στο Άγιο Πνεύμα. Και τι έκανε? Τα πήρε όλα και τα έδωσε στον Κύριο και λέει: Κύριε, αυτά τα λίγα που έχω στα δίνω σε σένα. Και με αυτά τα λίγα που είχε, τα 7 διπλώματα, δόξασε τον Κύριο. Και ο Κύριος όχι τον εδόξασε, αλλά του βάλε τέτοιο στεφάνι. Και όπως πολλοί ξέρουμε, με την ευδοξία που δεν πρέπει να τη λέγαμε ευδοξία, αλλά κακοδοξία, που τον εκυνήγησε, ακόμα και στην κάρα του, ακόμα η βασίλισσα τον εφοβότανε. Ακόμα στην κάρα του. Και όταν η βασίλισσα έφυγε από τη ζωή αυτή, ο βασιλεύς, βλέποντας τη μητέρα του και το μνήμα να χτυπάει και να μην αναπαύεται με το κακό που έκανε στον άνθρωπο του Θεού, στον άνθρωπο του Θεού, που τον εξόρισε πάρα πολλές φορές, που ο λαός φώναζε «Επίσκοπο, μόνο τον Χρυσόστομο θέλουμε, κανέναν άλλο». Η βασίλισσα πήγαινε άλλους, αλλά ο κόσμος ήθελε μόνο τον Χρυσόστομο. Και βλέπουμε ότι το μνήμα αναστέναζε. Και τότε παρακάλεσε τους ιερείς τότε και πήρανε την κάρα του Χρυσοστόμου και την πήγανε πάνω στο μνήμα και την ακουμπήσανε και κάνανε μία ευχή, δώσανε από την εκκλησία μέσα και σταμάτησε να χτυπιέται. Ακόμα και κοιμισμένος την εσυχώρησε, που θα μπορούσε να πει όχι, έκανες μεγάλο κακό, αν όχι σε μένα, ναι, στην εκκλησία. Και όμως βλέπουμε εδώ ότι άνθρωπος του Θεού, Άγιος του Θεού, που λέει ο Κύριος Άγιοι γίνεστε, καθώς και εγώ Άγιος είμαι, βλέπουμε ότι δεν πρέπει να έχουν την κακία μέσα τους. Και βλέπουμε σήμερα ανθρώπους, όπως είπα και πρωτήτερα, που να έχουν θέσεις, υψηλές θέσεις, που να μην ξέρουν να διαχειριστούν το χάρισμα, τη θέση, προς νουθεσία και ωφέλεια πνευματική. Διότι το κράτος αυτό που λέγεται Ελλάδα ακούει στο όνομα Ορθοδοξία. Ορθοδοξία ακούμε, Ορθοδοξία δεν βλέπουμε. Ορθοδοξία, αδέρφια μου, ακούμε, Ορθοδοξία δεν βλέπουμε. Και τι πρέπει να γίνει? Ο κάθε άνθρωπος με το τάλαντο, με το χάρισμα, με τις σπουδές του, με τις επιστήμες του, ας μιμηθεί τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο και να τα δώσει, να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος, να είσαστε βέβαιοι όλοι και αυτοί που θα μας ακούσουν και πιο πέρα, ότι και αυτούς τους ανθρώπους θα τους δοξάσει ο Κύριος. Θα τους δοξάσει ο Κύριος. Γιατί, ας φέρουμε ένα παράδειγμα μέσα από την Καινή Διαθήκη που είναι πολύ χτυπητό. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι κοιτάγανε πάντοτε να βρουν ένα δόλο στον Κύριο για να τον κατηγορήσουν. Και όταν ο Κύριος πήγε στον τυφλό εγγεννηθής και τον έκανε καλά, πήρε το χώμα και του είπε: θα πας στη κολυμπήθρα του Σιλοάμ, θα πας να πληθείς και θα δεις το φως σου. Ήθανε και αφρίσανε. Και λέει, είχε αμαρτίες ο άνθρωπος αυτός, γι' αυτό ήτανε τυφλός. Μήπως θέλει ο πατέρας του, αμαρτίες γονέων παιδεύουσα τέκνα, από πού ήτανε τυφλός? Και ρωτάγανε τον Κύριο. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν τυφλός από τίποτα. Και ο Κύριος τους απάντησε, δεν είχε κακό πάνω του, ούτε κακό από την οικογένειά του και από το σπόρο του, τη συγγένεια.
γεννήθηκε έτσι για να δοξαστεί το όνομα του πατρός μου. Βλέπουμε ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα συλλάβουμε, ότι άλλες συμβουλές των ανθρώπων και άλλες του Θεού. Πώς βούλεται η χάρη του Θεού ουδέν άνθρωπος γνωρίζει. Γι' αυτό ας φέρουμε και ένα μικρό παράδειγμα άλλο. Ο Άγιος Βασίλειος τόσα λεφτά είχε, τόση περιουσία, τι τα έκανε? Πρωτήτερα είπαμε ότι αν είμαστε κοντά στο Χριστό, ο Χριστός θα μας και θα μας οδηγήσει, θα μας φωτίσει πώς θα χειριστούμε το χρήμα και πώς θα πιάσει τόπο. Και έχουμε σαν παράδειγμα τον Άγιο Βασίλειο. Το φώτισε ο Κύριος και τι δεν έκανε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άφησε πίσω του έλεγχα. Σχολεία, γεροκομεία, εκκλησίες, στην παιδεία έδωσε πολλά και οι τρεις ιεράρχες δώσανε, Βασίλειος, Γρηγόριος, Άγιος Χρυσόστομος. Γι' αυτό τους έχουμε πρότυπα μέσα στα σχολεία και λυπάμαι πάρα πολύ που σε κάθε σχολείο έπρεπε η εικόνα τους να ήταν πάνω και να ατένιζε, να ξέρανε τα παιδιά μας γιατί πάνε σχολείο και ποιοι είναι οι άνθρωποι των γραμμάτων που έχουν στήσει και είναι οι πρωτοστάτες. Δώσανε και τα πλούτη τους και τη δόξα τους προς νουθεσία Κυρίου και ο Κύριος τους έδωσε τη δύναμη αυτή. Λοιπόν, ας έρθουμε αδέρφια εις τον εαυτό μας και να δούμε και εμείς τα πράγματα ακριβώς έτσι. Γιατί όπως αλλιώς κινηθούμε, θα κινηθούμε όπως λέει εδώ το κομμάτι στα έργα του σκότους. Ας πάμε σε ένα κομμάτι λίγο παρακάτω να δούμε ακριβώς τι μας λέει ο Απόστολος και να το δούμε. Ο εστίον το μη εστίοντα μη εξουθενήτω και ο μη εστίον τον εστίοντα μη κλινέτω. Ο Θεός γάρα αυτός προσελάβετο. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος αυτός που νηστεύει, ας πούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή νηστεύει και ένας άλλος δεν νηστεύει, αυτός που νηστεύει να μην βαστάει η κακία στον άλλονε, διότι λέει η κρίση δεν είναι δικιά του, διότι ο Κύριος στην Εκκλησία του περιμένει και αυτόν που νηστεύει και αυτόν που δεν νηστεύει. Και αν είναι για κάποια κρίση στην πορεία στον κάθε άνθρωπο, δεν είναι η κρίση αυτού του κάθε ανθρώπου. Η κρίση είναι πάντοτε από τα άνωθεν, από τον Κύριο. Και ο Θεός, μπορούμε να πούμε εδώ, ότι είχε 100 πρόβατα. Του έφυγε το ένα και άφησε τα 99 και πήγε να βρει το ένα που ήταν από λολό. Λοιπόν, άραγε ο κάθε άνθρωπος με την άγνοιά του που δεν γνωρίζει και είναι στη ζωή, λέει εδώ ο Κύριος στο κομμάτι αυτό, πώς βούλεται εσύ που λες αυτά, αύριο μπορείς να πέσεις και να γίνεις ο χειρότερος και ο Θεός αυτόν που ήταν πεσμένος να τον σηκώσει. Άραγε, γιατί γίνεσαι κριτής και πληγώνεις την ψυχή σου μέσα? Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά ας το δούμε καλύτερα πώς μας το λέει ο Πατέρας το κομμάτι αυτό για να και να το μελετήσουμε και να δούμε ακριβώς τι μπορεί άλλα πράγματα να μας βγάλει προς νουθεσία πνευματική. 379. Μην προσβάλλεσαι αν κάποιος σου μιλά και σου συμπεριφέρεται χωρίς ειλικρίνεια. Αναρωτήσου, εσύ μήπως μιλάς και συμπεριφέρεσαι πάντοτε με ειλικρίνεια? Δεν είσαι συχνά ένας υποκριτής? Ή μήπως και στον ίδιο τον Θεό συμπεριφέρεσαι πάντοτε με ειλικρίνεια? Τα χείλη σου δεν προφέρουν κάποτε λόγια αληθινά, ενώ η καρδιά σου ψεύδεται? Μιλάς στον Θεό με ειλικρίνεια και με απλότητα? Αν ο ίδιος δεν είσαι πάντοτε ειλικρινής στον Θεό και στους ανθρώπους, αν συχνά φέρεσαι υποκριτικά,
Μην αγανακτείς λοιπόν αν άλλοι σου φέρονται υποκριτικά, χωρίς ειλικρίνεια. Διόν τη σαμαρτάνη, δια τούτων κολλάζεται. Να είσαι επιοικής στους άλλους, όπως είσαι στον εαυτό σου, που είναι επίσης αμαρτωλός. Μάλιστα. Πήγαινε στο 265. Βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας, όπως είπαμε και προτύτερα, έζησε για το Θεό, δόξασε για το Θεό, και ο Θεός τον εδόξασε με αυτά που μας έχουν αφήσει τα μαργαριτάρια και τα διαβάζουμε και έχουμε λύσεις στα προβλήματα. Ο Κύριος, στο σημείο αυτό που μας είπε ο πατέρας, μας το μεταφέρει ο Κύριος ακριβώς στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο που ανανεώνει τον άνθρωπο αιώνια στη ζωή αυτή, με ακριβώς όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πήγανε, όπως είπα πρωτήτερα, να βρούνε κάποιο δώρο στον Κύριο. Και βλέποντας ότι είχαν αποτύχει σε πολλά σημεία, βρήκανε ένα σημείο και νομίζανε ότι εκεί πράγματι θα του βρούνε ένα δώρο. Πώς? Μία μιχαλίδα έπεσε σε αμάρτημα και ο μοσαϊκός ο νόμος επέβαλε τιμωρία σε αυτούς που πέφτανε σε αυτό το αμάρτημα και έλεγε στα 6 μέτρα να στηθούν και να τους πετροβολήσουν έως θανάτου. Ο νόμος ήταν αμετάκλητος. Ο Κύριος όμως είχε πει σε πολλά σημεία: δεν ήρθα να καταργήσω το μοσαϊκό το νόμο, διότι είναι του πατέρα μου. Ήρθα να πληρώσω. Δηλαδή, αυτός ο νόμος ήταν ημιτελής. Ήρθα να τον κάνω πιο καινούριο, να τον κάνω τέλειο. Γι' αυτό η Καινή Διαθήκη που έδειξα πρωτήτερα, έχουν περάσει 2.000 χρόνια και μας δίνει ένα παράδειγμα 38. Έχουν γραφτεί από τότε πολλά βιβλία συγγραφέων και μεγάλων ανθρώπων και στο πέρασμα του χρόνου έχουν χαθεί όλα. Λέμε αυτό το βιβλίο ήταν για τότε. Η Καινή Διαθήκη μιλάει για τότε, για σήμερα, για αύριο και μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Γιατί δεν είναι ανθρώπινη. Είναι θεόπνευστη, είναι από το Θεό, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Λόγος του Θεού. Και μας φέρνει το παράδειγμα αυτό και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πήραν τη μιχαλίδα αυτή, την πήγανε κοντά στον Κύριο και αφηνιασμένοι του λένε ότι η γυναίκα αυτή έπεσε σε αυτό το αμάρτημα. Αν είσαι Υιός του Θεού, ο πατέρας σου έχει βγάλει αυτό το νόμο. Πρέπει να τη βάλουμε στα 6 μέτρα και να την σκοτώσουμε. Εσύ τι λες? Και περιμένανε απάντηση. Ο Κύριος έσκυψε κάτω, έκανε ορισμένες γραμμές, κάτι έφτιαχνε, αυτό το έκανε εσκεμμένα από ό,τι μας λένε πατέρες άλλοι, γιατί για να δώσει λίγο το χρόνο του θυμού που είχαν αφρίσει εκείνη την ώρα και να καμάρουνε αυτό το που ήταν αγριεμένοι. Αυτό το λίγο τους έκανε καλό, που ήρθαν και ηρεμήσανε. Μόλις ηρεμήσανε, ο Κύριος μόλις αντιλήφθηκε ότι ηρεμήσανε, σηκώθηκε και σηκώνοντας το σώμα του όρθιος, πήρε μαζί του και μία πέτρα. Και δίνει την πέτρα και λέει: όποιος είναι αναμάρτητος, πρώτο το λίθο παλέτω. Και το είπε τόσο χαρακτηριστικά, το είπε τόσο θεόπνευστα, που τους ακούμπησε όλους. Που όλοι είδανε τον εαυτό τους, τη συνείδησή τους, ότι δεν ήταν άξιοι να πάρουν την πέτρα και να χτυπήσουν τη γυναίκα αυτή, διότι είχαν αμαρτίες. Που σημαίνει ότι εδώ ο Κύριος καλά μας λέει το αποστολικό ανάγνωμα ότι η κρίση δεν είναι δική μας, είναι του Θεού.
και ο Θεός ακόμα την κρίση του δεν την έχει δώσει. Αλλά αλίμονο όμως τον κάθε άνθρωπο όταν φεύγει από τη ζωή αυτή κρίνεται με τα έργα του που έχει κάνει. Και όλοι ξέρουμε ακριβώς τι ζητάει η Εκκλησία μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Χριστός αυτομάτως λέει στη γυναίκα αυτή και εγώ είναι, δεν σε καταδικάζω για αυτή την πράξη σου. Πήγαινε και να μην ξαναμαρτήσεις. Πήγαινε και να μην ξαναμαρτήσεις. Και στο πρόσωπο του Κυρίου είδε την απεριόριστη αγάπη που την αγκάλιασε και όταν ο Χριστός τον πηγαίνανε προς το Γολγοθά και τράβαγε το σταυρό, αυτοί που κλαίγανε ήτανε η Μιχαλίδα, η Μαγδαληνή και οι γυναίκες ή οι μυροφόρες αυτές που πήγανε πρωτού στον τάφο. Δηλαδή αυτοί οι πονεμένοι, οι Χαναναία και όλοι οι άνθρωποι που βρήκανε ζεστασιά ανθρωπιά από τον Κύριο. Λοιπόν, άραγε βλέπουμε ότι ούτε ο Κύριος την καταδικάζει. Της δίνει την ευκαιρία, την ελευθερία της να επιλέξει. Αυτό που έκανες ήταν κακό. Μην το ξανακάνεις. Διότι σήμερα είχες την ευκαιρία και ήρθες κοντά μου και σου είπα σε συγχωνάω. Δεν στη μετράω την αμαρτία αυτή. Ούτε κι εγώ σε καταδικάζω. Σε συγχωνάω. Αύριο θα την έχεις. Μπορεί να μην την έχεις. Εσύ, εγώ και ο κάθε άνθρωπος μιλάει γενικά. Λοιπόν, γι' αυτό ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στο θέμα αυτό και να μην καταδικάζουμε άνθρωπο, διότι φέρνουμε απάνω μας ενοχή μεγάλη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό που μας λέει ο Απόστολος εδώ είναι ποιο? Ότι εκ το περίσσεμα της χαρδίας ομιλούν τα χείλη, λέει ο Κύριος. Και να κάνουμε αυτό ακριβώς που λέει το Αποστολικό ανάγνωμα. Αν έχουμε περίσσεμα αγάπης σε κάποιον άνθρωπο, να του πούμε δύο λέξεις, να του πούμε «Καλέ μου άνθρωπε, άνθρωπε μου, γιατί το έκανες αυτό? Και εσύ πλάσμα του Θεού, γιατί το έδες έτσι? Αν θέλει να μας ακούσει, καλώς. Αν δεν θέλει να μας ακούσει, εμείς πρέπει να κάνουμε, αδέρφια μου, ποιο?» Αυτό θα πω και νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά. Να κάνουμε αυτό που είπε ο Φίλιππας στον Αθαναήλ. Πολλές φορές θέλουμε να πούμε πολλά πράγματα σε κάποιον άνθρωπο και ο άνθρωπος αυτός βάζει στα αυτιά του τείχους και δεν ακούει τίποτα. Και μπορεί να μιλάμε ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες και να μην ακούει τίποτα. Ας κάνουμε τουλάχιστον αυτό που έκανε ο Απόστολος Φίλιππας στο Ναθαΐ. Βρήκα το σωτήρα μας από την Παλαιά Διαθήκη που τον περιμέναμε. Τον είδα ο σωτήραμα και ένιωσε μεγάλη χαρά. Δεν σου λέω τίποτα παραπάνω, μόνο ότι έρχου και είδε. Αν θέλεις, έλα να δεις ποιος είναι. Από μόνος. Και εμείς μπορούμε κάλλιστα να πούμε σε κάθε συνάνθρωπο έρχου και είδε. Η Εκκλησία μέσα δεν είναι του παπά. Που πολλοί κόσμος λέει ο παπάς αυτός δεν λέει ή δεν κάνει, δεν μου αρέσει. Ο παπάς στην Εκκλησία μέσα όταν γίνεται η λειτουργία και τα μυστήρια μέσα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κάνει ανάγνωση στις γραφές και να προβάλλει το λόγο του Κυρίου και τίποτα παραπάνω. Ούτε μία οξία φεύγει, ούτε μία πεσπρωμένη, ούτε οποιαδήποτε λέξη δεν κάνει λάθος. Άρα και βλέπουμε εδώ ότι τίποτα δικό του ο παπάς δεν λέει. Άραγε, θα πούμε στον κάθε άνθρωπο έρχου και είδε. Η Εκκλησία μας περιμένει κάθε άνθρωπο να μπει μέσα
και έχει τη δύναμη, διότι η λέξη η Εκκλησία είναι γένος θηλυκού και αυτό σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού με το όνομα η Εκκλησία αναγεννά τον άνθρωπο άμα μπει μέσα. Και προτείνω από το χώρο αυτό, αδέρφια μου, έχουμε δοκιμάσει όλους τους χώρους. Ας δοκιμάσουμε και την Εκκλησία μας ακριβώς, αλλά όταν μπούμε στην Εκκλησία να ανοίξουμε τα αυτιά μας και τα αυτιά της ψυχής και να δούμε στο στόμα του Πάτερ και του Ψάρτη τι λέει ο Κύριος, διότι αυτοί δεν κάνουν τίποτα δικά τους, δεν λένε δικά τους, απλώς μεταφέρουν το Λόγο του Κύριου. Ας ανοίξουμε τα αυτιά μας, τα σωματικά και τα πνευματικά, και να δούμε ακριβώς. Ας δοκιμάσουμε και αυτό το χώρο και να δείτε, και νομίζω ότι όποιος μπει στην Εκκλησία και ακούσει το Λόγο του Κυρίου θα αισθανθεί αγαλίαση. Γι' αυτό προτείνω σε όλους σας και σε όλους μας, έρχου και είδε. Έρχου και είδε. Η Εκκλησία περιμένει, αδερφέ μας. Ποιο είναι? 235. Συχνά συμβαίνει το πνεύμα της καρκίας να κυριεύει την καρδιά μας και να μην μας αφήνει να αφαιρθούμε ειρηνικά στο πλησίον μας, που και αυτός μία φορά ή πολλές μας φέρνει και άσχημα. Χρειάζεται τότε θερμή προσευχή στον Κύριο. Να τον παρακαλέσουμε να διασκορπίσει το μίσος από την καρδιά μας και να τη γεμίσει με έλεος και αγάπη ακόμη και προς τους εχθρούς, μας. Γιατί αυτοί, τυφλωμένοι από τα πάθη, δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι κάνουν. Όπως δεν ήξεραν τι έκαναν και οι εχθροί του Χριστού όταν τον κατεδίωκαν και τέλος τον ανέβασαν στον Σταυρό. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η ουσία του χριστιανισμού είναι η αγάπη προς τους εχθρούς. Εάν γάρ αγαπήσετε τους αγαπώντες εμάς, τι να μισθόν έχετε, ουχή και ιτελώνε το αυτόν ποιουσίν. Βλέπουμε εδώ, αδέρφια μου, ότι ο πατέρας μας μπαίνει σε ένα χώρο που είναι πολύ θετικός και πρέπει να δώσουμε λίγο προσοχή ακριβώς για να καταλάβουμε το τι ακριβώς υπόθηκε. Μετά πήγαινε στο 642. Ποιο? Ότι πολλοί άνθρωποι φτιάχνουν εσκεμμένα, φτιάχνουν ορισμένους χώρους και λέμε, και λένε, α, εκεί πάω, από εκεί δεν πάω. Γιατί από εκεί είναι καλοί άνθρωποι. Από εκεί δεν είναι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού. Οι άλλοι δεν είναι. Αδέρφια μου, όλοι του Θεού είναι. Όλοι του Θεού είναι. Και πρέπει να πηγαίνουμε παντού. Και ο Κύριος μας έδωσε και μας έδωσε αυτή την ομολογία του, ότι όταν κατέβηκε στη γη για να διδάξει με τους μαθητές, πήγαινε σε χώρους πονεμένους, σε ανθρώπους που ήταν κατευθυμένοι, και σήμερα να πούμε τη λέξη, σε ανθρώπους ναρκωμανείς, σε ανθρώπους παραπεταμένους από την πολιτεία και από πολλούς χώρους, και πήγαινε να τους στηρίξει. Άραγε, βλέπουμε εδώ ότι έχουμε κάνει μία κακή έννοια της λέξης αγάπης. Η λέξη αγάπη, αδέρφια μου, ο φυλακισμένος που είναι στη φυλακή για κάποιο αδίκημα, άμα πάει κάποιος άνθρωπος και του μιλήσει για την αγάπη, σαν με πολύ χαρά θα τη δεχτεί, την έχει ανάγκη. Ο πόνος τη θέλει. Και ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, και ο δολοφόνος ακόμα, διότι μέσα του έχει μία ταραχή, και για να μπορεί να αναπαυθεί, να ζήσει αυτό το λίγο, όχι την ταραχή που είναι το πνεύμα το κακό που έχει εισχωρήσει και έχει κάνει κάποιο κακό πράγμα, για να μπορεί να ζήσει έστω αυτό το λίγο, ας το δούμε αυτό το λίγο ακριβώς όπως μας το λέει ο Κύριος, ο πλούσιος και ο Λάζαρος. Βλέπουμε ότι ο πλούσιος καθότανε και απολάβαινε το χώρο του, τα σπίτια του, τους κήπους του, τη θέα του, και ξαφνικά μια μέρα ο Λάζαρος πήγε κάτω
από το μπαλκόνι του, από το παράθυρο και του χάλασε τη θέα. Γιατί ήταν κουρελιασμένος, λιγωμένος, δεν ζήταγε πολλά πράγματα. Ο φτωχός ο Λάζαρος ζήταγε λίγο ψωμάκι και όχι ψωμί μερίδα. Το λέει μέσα η Καινή Διαθήκη, το λέει ο ίδιος ο Κύριος, όχι μερίδα. Από το να με τραπέ και το τραπεζομάντιλο που ήταν στο τραπέζι πάνω, αυτό που τεινάζανε, τουλάχιστον να το τεινάζανε κοντά του και να άπλωνε το χεράκι του και να έπαινε ψίχουλα. Αλλά το τεινάζανε λίγο πιο πέρα και μέχρι να πάει κοντά πηγαίνανε τα πουλάκια και το τρώγανε. Και του χάλαγε τη θέα. Λίγο ψωμάκι ήθελε και τίποτα παραπάνω. Και βλέπουμε ακριβώς ότι ο Θεός είναι δίκαιος, αδέρφια μου, γιατί δίνει ευκαιρία στον πλούσιο, δίνει ευκαιρία και στον Λάζαρο, σε δύο ανθρώπους, σε δύο πλάσματά του, πώς θα χειριστούν ακριβώς τη ζωή που τους έδωσε εδώ. Και βλέπουμε ότι ο πλούσιος, ναι με είχε, αλλά ήταν τόσο αχάριστος, τόσο πλεονέκτης, τόσο δικά του τα ήθελε όλα, που όποιος έμπαινε στο δρόμο του, δεν ένιωθε καλά. Αν ήταν δυνατό να του κάνει κακό για να τον βγάλει από εκεί. Και βλέπουμε τον Λάζαρο, αδέρφια, ότι ενώ ήταν κάτω από εκεί και δεν είχε έστω από το τραπεζομάντιλο, όπως είπαμε, αυτά τα ψίχουλα, να πέσουν κάτω για να πάρει, βλέπουμε ότι άντεξε στην υπομονή, δεν βαρυγκόμισε, δεν είπε κακό λόγο για τον πλούσιο, περίμενε κατερικά με υπομονή, όπου η υπομονή και ο χρόνος, από ό,τι ξέρουμε, εξαντλήθηκε και ο Λάζαρος από τη ζωή αυτή έφυγε. Και όταν έφυγε, που πήγε στους κόλπους του Αβραάμ, που λέει η Καινή Διαθήκη, ο Κύριος μας, και αναπαύθηκε στην αιώνια βασιλεία, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, κλαθμός, και μετά από μερικά χρόνια έφυγε και ο πλούσιος και πήγε στην απέναντι όχθη, στην κόλαση, σε μία λίμνη καιόμενη. Και ακριβώς θέλω να μείνω εκεί, διότι και το Αποστολικό Ανάγνωμα και ο Πατέρας ήθελε να μας πει, έκανα όλη αυτή την κίνηση και είπα το παράδειγμα αυτό για να ωφεληθούμε κάτι πιο. Ότι βλέπουμε τον πλούσιο ότι παρακάλαγε επίμονα τον Αβραάμ και λέει «Αβραάμ, Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο να βουτήσει το δάχτυλό του στη λίμνη με λίγο νεράκι, το δάχτυλό του, και να έρθει να μαλύψει τα χείλη». Πόσο καλό θα του έκανε αυτό, πόσο καλό. Αυτό δεν θα του έδινε τον παράδεισο, απλώς θα έκανε μία ανακούφιση. Και βλέπουμε εδώ, αδέρφια μου, ότι ο Αβραάμ του απάντησε, οι δρόμοι είναι χαραγμένοι. Και από εδώ που είναι ο Λάζαρος, εσύ δεν μπορεί να φύγει και να έρθει εκεί. Ούτε εσύ από εκεί που είσαι να έρθεις από εδώ. Και έχουν διαχωριστεί. Βλέπουμε τον πλούσιο ότι δεινοπαθούσε για λίγη χαρά, λίγη, έστω στιγμαία. Αυτή τη χαρά, τη στιγμαία, μας λέει ο Απόστολος εδώ, μπορεί ο κάθε άνθρωπος να την εχαρεί πως δίνοντας στον συνάνθρωπό του την αγάπη με οποιοδήποτε τρόπο. Η αγάπη δεν είναι κάτι που είναι σε κάποιο μπακέτο και θα το βγάλουμε και θα βάλουμε το χέρι και θα την δώσουμε. Η αγάπη εκφράζεται ανάλογα στον κάθε άνθρωπο, αρκεί να βγει, να έχει τα κίνητρα προς τον συνάνθρωπο. Όταν υπάρχει αυτό το κίνητρο, να είσαστε βέβαιοι, φίλοι μου και αδέρφια μου, ότι οι αδερφοί μας, όσο πολεμένοι και να είναι σαν τον πλούσιο στην κόλαση,
θα παίρνουν μία χαρά. Και ο πλούσιος με ήθελε να πάρει μία μικρή τοπική χαρά στιγμιαία. Για φανταστείτε τώρα εδώ αυτή τη χαρά να την πάρουμε εδώ και να μας αγγίξει μέσα η χάρη του Θεού και να πάμε στην Εκκλησία να αναγεννηθούμε, να εξομολογηθούμε, να πάμε να πάρουμε το σώμα και αίμα Κυρίου και να ζήσουμε όπως ακριβώς θέλει ο Κύριος, που ο Κύριος είπε τούτο εστί το σώμα μου, το αίμα μου. Όποιος πάρει το σώμα μου και το αίμα μου θα δει τη Βασιλεία, την αιώνια ζωή. Άρα η Εκκλησία περιμένει για αυτή τη μεγάλη χαρά. Λοιπόν, επειδή ο περισσότερος κόσμος, αδέρφια μου, με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, η χαρά αυτή δεν προβάλλεται, αλλά προβάλλεται μία ψεύτικη χαρά, ας κάνουμε έναν αγώνα που κάθε άνθρωπος που λέγεται χριστιανός, ας την ευγάλει τη χαρά αυτή σε οποιοδήποτε άνθρωπο και να μην τη φυλάμε για αυτόν που έχει τη χαρά. Να τη σκροπάμε παντού. Παρακαλώ. Το... Εξεκούσες αν τα δύο. Η νηστεία του Μωυσέως έγινε για το υλικό φρόνημα των Ισραηλιτών. Τα παθήματα των Αγίων έγιναν για τη δική μας αρρυθμία. Νήστευαν και κακοπαθούσαν για τη δική μας ακράτεια και σαρκικότητα. Οι θερμές τους προσευχές γίνονταν για μας που δεν είμαστε πρόθυμοι στην προσευχή. Η νηστεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην έρημο έγινε για τη δική μας ακράτεια. Τα χέρια του απλώθηκαν στον σταυρό γιατί τα δικά μας απλώθηκαν στον απειγορευμένο καρπό και απλώνονται σε κάθε τι που απαγορεύουν οι εντολές του Θεού. Ας προσευχόμαστε και ας κακοπαθούμε για τη σωτηρία των άλλων. Έτσι, προσευχόταν, έκλαιε και υπέφερε η Αγία Μόνικα για το παιδί της. Και τα δάκρυά της το έσωσαν. Χάρισαν έτσι στην Εκκλησία τον Ιερό Αυγουστίνο. Βλέπουμε εδώ ότι η νηστεία για να μπορούμε να την πετύχουμε μας προβάλλει η Εκκλησία μας και ο ίδιος ο Κύριος που είπε ο Πατέρας ότι η νηστεία όταν ήρθε ο Κύριος στη γη και πήγε 30 χρόνια και ευαυτίστηκε και έφυγε, πήγε στο σαραντάριο χώρο, απλούστατα τι έκανε. Προσευχήθηκε και νήστευσε. Γιατί, για να ετοιμαστεί για τον αγώνα που πρόκειται να κάνει την αποστολή που τον έστειλε ο πέψαντός του, ο πατέρας του, για να λυτρώσει την ανθρωπότητα από το πνευματικό αμάρτημα και να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Και βλέπουμε χαρακτηριστικά το πώς ακριβώς αντιμετώπισε τον πειρασμό. Εγώ δεν θα μείνω στους δύο πειρασμούς, θα μείνω στον τελευταίο. Ο τελευταίος πειρασμός, εφόσον απέτυχε στους δύο πειρασμούς, ο Κύριος, ο πονηρός τον παίρνει και τον πάει σε ένα όρος και λέει, τα βλέπεις λέει αυτά κάτω, τα μεγαλεία της πόλης. Αυτές τις δόξες τις ανθρώπινες θα σε κάνω αρχηγό λέει, και να τα διοικείς εσύ και να τα απολαύσεις εσύ. Για να το καταφέρεις λέει αυτό και να στα δώσω λέει αυτά, θέλω ένα πράγμα μόνο, να με προσκυνήσεις. Ο Κύριος την απάντηση, αδέρφια μου, την ξέρουμε ποια ήτανε. Η απάντησή του ήτανε, ο πίσω μου σε έχω Σατανά. Που σημαίνει ότι το παράδειγμα του Κυρίου μας δίνει να καταλάβουμε ότι νίκησε κατά κράτος τον πονηρό γιατί νήστευσε και προσευχήθηκε. Οπλίστηκε με Πνεύμα Άγιο γιατί είχε και ανθρώπινη σάρκα και αντιμετώπισε τον πονηρό. Τον έβαλε στη θέση του. Εμείς θέλουμε να βάλουμε στη θέση πολλά πράγματα. Έχουμε πολλές ατέλειες. Υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας μεγάλη χασμωδία και σε κάθε οικογένεια υπάρχουν αναταραχές. Άρα έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να κάνουμε μία αρχή διότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα, απλά ο πονηρός έχει εξουσία στη γη και χώνει τη μύτη του και μας φέρνει σε καταστάσεις τέτοιες. Και στο τέλος χαίρεται
που μας έχει εξοκύλει και γελάει από το χώρο που βρίσκεται στην κατάδια που βρισκόμαστε. Αδέρφια μου, πρέπει να συνέλθουμε και να δούμε ότι ο Κύριος, η προσευχή και η νηστεία που έκανε στο Σαραντάριο Όρο είναι ακριβώς να μιμηθούμε και εμείς. Ο καθένας στο χώρο του πρέπει όσο μπορεί βάσει της Εκκλησίας μας με το πνευματικό του Πατέρα να νηστεύσει και να προσεύχεται για να είναι έτοιμο πόλεμος, γιατί δεν ξέρει πώς θα τον, πόσο πονηρός θα τον αντιμετωπίσει και με ποιο τρόπο του στείλει κάποια παγίδα. Οποιαδήποτε παγίδα και να του στείλει και να του στήσει, να είσαστε βέβαιοι, αδέρφια μου, ότι εφόσον έχουμε κάνει την νηστεία και την προσευχή, ο Κύριος είναι κοντά μας, μας δυναμώνει και τα παιδιά του δεν τα αφήνει ποτέ να πάθουν κακό. Αυτό είναι φανερό, είναι αληθινό και έχουμε μέσα από τους πατέρες, από τους πρώτους χριστιανούς, τόσα πολλά παραδείγματα. Δεν θα αναφέρουμε πολλά, μόνο ένα, αυτό που είπε και ο πατέρας στο κείμενό του για το αποστολικό κομματάκι εδώ που υπόθηκε, ότι η Αγία Μόνικα πόσο έκλαιγε η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, του Αγίου των Δακρύων. Πόσο έκλαιγε, αλλά έκλαιγε με προσευχή. Πίστευε ότι ο Κύριος σήμερα, αύριο, μεθαύριο δεν έχασε την πίστη της, την ελπίδα της. Και κατάφερε με την προσευχή της να φέρει τα πάνω κάτω. Και αυτό είναι τον Άγιο, αυτό είναι τον άνθρωπο που είχε ξεφύγει και είχε φύγει από τους ανθρώπους και έκανε πράγματα τόσο κακά του πονηρού, να μην αναφέρω, με την προσευχή της κατάφερε και τον έκανε Άγιο και Άγιο το Δακρύο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Άγιος αυτός αξιώθηκε να δει και ένα όραμα. Που πολύ λίγοι Άγιοι έχουν αξιωθεί. Ας το πούμε, για να μαθευτεί και προς τα έξω. Εφόσον δούλεψε για τον Κύριο τόσο πολύ και αφοσιώθηκε, μέσα του ένιωσε τόση μεγάλη χαρά, που σε μία στιγμή δεν κρατήθηκε και λέει, Κύριε, για σένα δούλεψα. Ναι, ήμουν αυτός. Άλλαξα. Έγινα ο άλλος όμως, όπως με ήθελες εσύ. Δεν σου χάλασα χατήρι. Κύριε, στον αγώνα μου αυτό που έκανα, αξίωσέ με να σε δω ποιος είσαι, Κύριε, γιατί θέλω να δω ποιος είναι ο Κύριος μου. Να δω τη μορφή σου, Κύριε. Μόνο τη μορφή σου να δω. Το απαιτώ, Κύριε. Και προσευχότανε στο αίτημά του αυτό συνέχεια. Μια μέρα όμως την απάντηση την πήρε από τον ίδιο τον Κύριο. Πώς? Είχε πάει σε κάποιο μέρος παραθαλάσσιο και όπως κοίταγε εκεί το χώρο, σκεπτότανε πνευματικά φυσικά, βλέπει ένα παιδάκι πολύ μικρό και έπαιζε με ένα κουβαδάκι, όπως συνήθως παίζουν τα παιδάκια στις αμμουδιές. Και απόρρισε, δεν είδε κανέναν, είδε ερημιά. Σου λέει, το παιδάκι αυτό τι θέλει εκεί και τι κάνει εκεί. Και καθόταν και το έβλεπε ώρες. Απόρρισε, μόνο του κανείς το παιδάκι, για να πάω κοντά, να δω τι γίνεται. Και πάει κοντά και το παρακολουθούσε. Και έξω στην αμμουδιά είχε κάνει ένα λάγο το παιδάκι, και με το μικρό το κουβαδάκι του έμπαινε το νερό από τη θάλασσα και το έριβε στο λάγο. Και ξαναπήγαινε, αυτό συνέχεια έκανε, συνέχεια. Και του λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, παιδάκι μου, λέει, τι κάνεις εκεί, παπουλί, εγώ από εδώ δεν θα φύγω. Τη θάλασσα όλη αυτή που βλέπεις θα την πάρω και θα την βάλω στο λαγουδάκι που έχω κάνει, λέει, εδώ, και τότε θα φύγω, λέει.
Δεν γίνεται, παιδί μου. Δεν μπορείς να την πάρεις. Όχι, λέει, θα την πάρω εγώ, όλη η θάλασσα, λέει, και θα την βάλω εδώ. Δεν γίνεται, σου λέω. Μην επιμένεις. Χιλιάδες χρόνια να κάτσεις, λέει, εδώ, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, δεν γίνεται. Άμα δεν γίνεται η θάλασσα, που να μην είναι χτίσμα του Θεού, εσύ πώς θέλεις να δεις τον ίδιο τον Θεό. Και ξαφνικά το παιδάκι χάθηκε και πήρε την απάντηση. Γιατί το είπα αυτό, γιατί στον Αγνό Όρο Σταυρό που ο Κύριος πήγε για να δείξει στους μαθητές, όπως λέμε και το τροπάριο ευλογητός, ο Πασόφου του Σαλής, αναδείξας, βλέπουμε ότι έδειξε λίγο τη λάψη, τη θεότητά του, πού, στα πέδινά του. Ήτανε στυλωμένα και ελάμπανε. Μόνο τα υποδήματά του λάψανε λίγο. Και αυτή η μικρή η λάψη στα υποδήματά του, οι μαθητές δεν αντέξανε και πέσανε χάμω. Και βλέπουμε ότι την απάντηση την πήρε ο Άγιος Αυγουστίνος και να την πάρουμε και εμείς όλοι μας, αδέρφια μου, διότι ο Κύριος είναι πανταχού παρόν και πάντοτε εφραίνεται μέσα στις καρδιές που θέλουν να τον έχουν οδηγό και αρχηγός τους στη ζωή, στα προβλήματα του. 1929. Σε τι συνίσταται η ζωή του αληθινού χριστιανού, στο να μην έχει τίποτε πιο ακριβό και αγαπημένο η καρδιά του από τον Χριστό, στο να είναι στραμμένη εξ ολοκλήρου προς τον Κύριο, αδιαφορώντας για τα γήινα θέλγυδρα. Ξαναπέ το πάλι λίγο, Αλέξη, δεν πει πράγμα. Σε τι συνίσταται η ζωή του αληθινού χριστιανού, στο να μην έχει τίποτε πιο ακριβό και αγαπημένο η καρδιά του από τον Χριστό, στο να είναι στραμμένη εξ ολοκλήρου προς τον Κύριο, αδιαφορώντας για τα γήινα θέλγυδρα. Μάλιστα. Ο πατέρας μας λέει ακριβώς ότι, να φέρω ένα μικρό παράδειγμα, ακριβώς στον τροϊκό τον πόλεμο, για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που είπε ο πατέρας μας. Βλέπουμε τον Οδυσσέα, εφόσον νικήσανε την Τρία, έφυγε και έφυγε να πάει για την Ιθάκη. Στο ταξίδι θα πέναγε από κάποιο μέρος που ήταν κάποιο νησί γυναικείο που ήταν, ακούγανε στο όνομα Σιρήνες. Και οι Σιρήνες αυτές είχαν τέτοια ψαλμωδία, τέτοια φωνή, όποιο καράβι πέρναγε, το τραβάγανε κοντά και μετά το βουλιάζανε. Και ο Οδυσσέας ήξερε ότι αυτό θα γινότανε και μπορούσε να πάθει κακό. Αλλά είχε όμως και την περιέργεια. Και τι έκανε. Παίρνει όλο το πλήρωμά του στο καράβι μέσα και τους βάζει βαμπάγια και τους βουλώνει, μάλλον με κερί τους βούλωσε, με κερί τους βούλωσε τα αυτιά για να μην ακούνε καθόλου. Αλλά πρωτίστως, προτού να τους βουλώσει τα αυτιά, τους είπε, θα με δέσετε στο κατάρτι. Και όταν εγώ αρχινάω και φωνάζω, αν κάποιος με ακούσει, δεν θα έρθει να με λύσει, ό,τι και να πω. Θα με έχετε δεμένο όμως. Αυτός δεν έβαλε τίποτα στα αυτιά του, απλώς μπήκε στο κατάλι και τον εδέσανε. Τους έβαλε βουλοκαίρι, να το πούμε, στα αυτιά και κουφαθήκανε, δεν ακούγανε καθόλου. Και όταν περάσανε από το νησί αυτό που ήταν οι Σιρήνες και άκουγε ο Οδυσσέας αυτό το όμορφο, σαγηνεύτηκε και δεν μπορούσε να αντισταθεί και φώναζε σαν λυσσασμένος. «Λύστε με!» Ένα κουμαντάρι το καράβι να το πάει εκεί. Το καράβι πήγαινε αλλού, διότι το πλήρωμα δεν άκουγε τις Σιρήνες, διότι είχε βάλει αυτιά. Εδώ στα αυτιά είχε βάλει βουλοκαίρι και τα είχε κλείσει τα αυτιά τους και δεν άκουγε.